στο ζήτημα που, δέθηκε, που τέθηκε για το θέμα του κτηρίου της αστυνομίας. Καταρχήν, να ξεκαθαρίσουμε και συμφωνούμε όλοι ότι οι συνθήκες είναι άθλιες της αστυνομική διεύθυνσης. Άθλιες. Δηλαδή, ο όρος μάλλον άθλιες δεν εκφράζει αυτό που πρέπει. Δεν είναι συνθήκες. Από κάθε άποψη. Αν θέλετε και αν πάρετε υπόψη σας και ποια υπηρεσία είναι, εννοώ τις ιδιαιτερότητες τη υπηρεσίας, γίνονται ακόμα πιο άθλιες. Όχι γιατί οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι, πώ το λένε οι δημόσιοι υπάλληλοι, αποτελούν καμιά ξεχωριστή κατηγορία, αλλά λόγω τη ιδιαιτερότητα, τα ζητήματα τη ασφάλεια και την ευθύνη που έχουν. Απλά θέλω να ευκαιρία δοθήσει να σα γνωρίσω τα εξή πράγματα τα οποία τα διαχειριζόμαστε σε συνεννόηση με την αστυνομική διεύθυνση και στα οποία έχουμε συμφωνήσει και που αφορούν το κτηριακό. Γνωρίζετε και σα έχω ενημερώσει ότι ω Δήμο έχουμε ζητήσει τα μη δομημένα ακίνητα του δημόσιου Κτήματος ΒK75 που ξεκινάει, είπαμε, από ε, ε, τον κόμβο και φτάνει μέχρι το βιολογικό. Αυτά τα οικόπεδα, τα μη δομημένα, είναι τέσσερα, τα έχουμε ζητήσει και ύστερα από συνεννόηση που έχουμε κάνει σε επανειλημμένε συναντήσει με την αστυνομία, η τελευταία είναι περίπου πριν μία εβδομάδα. Ε, η κατανομή όπως εμείς την προτείναμε ως Δήμος και την αποδέχεται και ε, η αστυνομική διεύθυνση είναι τα τέσσερα αυτά ακίνητα να κατανεμηθούν ως προς τη χρήση τους ως εξής. Το δίπλα από το Δημαρχείο αυτό που έχει ξεκινήσει και καθαρίζεται να μείνει στο Δήμο για χώρο πάρκινγκ γιατί υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με το πάρκινγκ και θέλουμε να είναι αυτό που είναι κοντινό στην πόλη το ακριβώς δίπλα ακίνητο, το μεγάλο, αυτό που είναι ανακατεμένο, ε, να έχουμε δύο χρήσεις. Η μία είναι χρήση σχολείου, διότι η ευρύτερη περιοχή έχει γύρω γύρω τις ε, σχολικές, ε, σχολ, εκπαιδευτική χρήση και ταυτόχρονα στο ίδιο ακίνητο, γιατί χωράει, να γίνει και το κτίριο της δημόσιας βιβλιοθήκης που ξέρετε τον πλούτο που διαθέτει και που όντως ο χώρο που η Δημόσια Βιβλιοθήκη στο συγκεκριμένο κτίριο, το οποίο είναι και εξαιρετικό κτίριο αυτό που έχει, δεν φτάνει για να καλύψει τι ανάγκε Και τέλο, το οικόπεδο το τρίτο, μάλλον το πρώτο, τελευταίο, που είναι δίπλα στο κτέλ, αυτό να γίνει κτίριο για την αστυνομική διεύθυνση. Και τέλο, το οικόπεδο που βρίσκεται και που είναι αποκαταστημένο χαδά στην έξοδο της Ζεύξης, να γίνει αθλητικό χώρο όπω το έχουμε πει, σα έχω ενημερώσει κτλ. Αυτή τη συμφωνία έχουμε κάνει. Άρα, από κοινού, όλοι συμφωνούμε. Η σύσκεψη έγινε παρουσία και τη κτιματική υπηρεσία, τη διεύθυνση εκείνη τη περιουσία, ε, ε, του γραφείου, μάλλον εκείνη τη περιουσία που είναι εδώ και τοπικά. Εγώ έχω κάνει και σα έχω ενημερώσει γι' αυτό επανειλημμένε συναντήσει με τον πρόεδρο τη ΕΤΑΔ, που τα ζητάμε. Συμφωνεί με αυτό και η τοπική διεύθυνση, το τοπικό υποκατάστημα, ας το πούμε, της, της, το γραφείο ακίνητη Περιουσίας, Συμφωνεί και η αστυνομική διεύθυνση. Το αίτημα της βιβλιοθήκη το γνωρίζουμε και ήταν υπαρκτό από τα πριν. Τα αθλητικά σωματεία επίσης έχουν εκφράσει το συγκεκριμένο αίτημα, το έχουμε εκφράσει κατά καιρό. Θεωρούμε ότι με τον τρόπο αυτό και την κατανομή αυτή και με τα δεδομένα αυτά, απαντάμε σε πολύ βασικά ερωτήματα και προβλήματα, μάλλον που έχουν προκύψει θεωρώντας ότι η ΕΤΑΒ αυτονοήτως αυτά θα τα παραχωρήσει. Σας θυμίζω ότι σας είχα ενημερώσει πριν από δύο μήνες, όταν συναντήθηκα με τον πρόεδρο της ΕΤΑΒ, που μου είχε πει ότι αυτά τα ακίνητα γύρω στο τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου, θα ζητήσει την αποδέσμευσή τους, αυτά τα ακίνητα ενώ και άλλα ακίνητα αυτού του τύπου του ΒΚ75 που υπάρχουν και σε άλλα μέρη της Ελλάδος θα ζητήσει την αποδέσμευσή τους ούτε να παραχωρηθούν ώστε να παραχωρηθούν σε αυτούς που τα έχουν ζητήσει. Επομένω, θεωρώ με βάση αυτό που μας είπε ο Πρόεδρος ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Επαναλαμβάνω όμως, αν δεν το δούμε και με χαρτί υπογεγραμμένο δεν πιστεύουμε κανέναν. Ε, τέλος, για το θέμα που μπήκε ε, ε, κύριε Καβαδά, αυτό που βάλατε για το χώρο που καταλαμβάνει με τα οχήματά της και επί του οδοστρώματος και επί του πάρκινγκ η αστυνομία με τα κατασκευμένα κτλ. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Το έχουμε θέσει εδώ και πάρα πολύ καιρό στην αστυνομία. Βρήκαμε στο κομμάτι τουλάχιστον που αφορά το πάρκινγκ στο δρόμο, ενώ στην οκτώγης μαραρχία αυτό εννοώ, εκεί μία χρυσή τομή με τον τρόπο που έχουμε... Με το άλλο, ε, δεν μπορούμε να την εξαναγκάσουμε μια στο να κάνει κάτι τέτοιο, γιατί και αυτή έχει το λόγο που εσύ ο ίδιο είπε ότι πρέπει αυτά να τα βλέπει. Και όταν και εγώ έθεσα το ζήτημα, βάλετε τα να σα παραχωρήσω με έναν χώρο κάπου αλλού, να δούμε, ρε παιδί μου, πού μπορούμε να τα βάλουμε, αδυνατούν ω προ τη φύλαξή του και εκεί υπάρχει το θέμα και εκεί υπάρχει δυσκολία.